Το θέμα με τους μαθητές είναι πάρα πολύ σοβαρό. Καμιά φορά ίσως χρειαστεί όλοι να γίνουμε μαθητές για να μάθουμε διαδικασίες και να τις αντέχουμε αυτές τις διαδικασίες. Το λέω για τον κύριο Περιφερειάρχη. Το συγκεκριμένο θέμα, αν θέλατε, θα το είχατε λύσει. Έχετε λύσει πιο δύσκολα θέματα και στο άψες βίσαι. Και η κυβέρνησή σας έχει λύσει ακόμα πιο χοντρά θέματα στο άψες βίσαι. Στο άψες βίσαι. Από την περιοχή θα αναφερθώ μόνο. Το Μακάρθουρ το κάνατε τουριστική περιοχή με μια τροπολογία 11 ώρα το βράδυ. Και 150 μαθητές ταλαιπωρήστε εδώ με 82 διαγωνισμούς κτλ. Συνεννοηθείτε και λύστε το. Για την ουσία τώρα, που έχει να κάνει με τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μην είστε τόσο εύθυκτοι όταν έρχονται κάτοικοι. Αυτό πρέπει να το επιδιώκετε. Όταν προεκλογικά γυρνάτε στις γειτονίες και παίρνετε τις ψήφους, δεν είστε εύθυκτοι. Εύθυκτοι γίνεστε μετέπειτα, όταν έρχονται εδώ και διαμαρτύρονται για πράγματα που τους υποσχεθήκατε και τους έχετε γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Και ουσιαστικό ζήτημα. Υποβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι να ερχόμαστε όλοι εδώ, να περιμένουμε από τις 3.30 ώρα και ο Περιφερειάρχης να εμφανίζεται στη Χάση και στη Φέξη. Αυτό είναι υποβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υποβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι αυτό που έχει γίνει για δεύτερη φορά μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Για δεύτερη φορά. Φέρνετε δύο επιτροπές, καταψηφίζονται την πρώτη φορά. Δεν σας στάνει αυτό. Τη φέρνετε δεύτερη φορά, καταψηφίζετε και δεύτερη φορά και εδώ μιλάτε να φέρετε κανονισμό για την αναβάθμιση της λειτουργίας. Εγώ σας προτείνω ένα όνομα. Κούρτης να βάλετε. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε έχω τίποτα μαζί του. Ούτε έχω τίποτα μαζί του. Αλλά αυτό που έγινε σήμερα τιμά τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και εμείς έχουμε διατελέσει μια σειρά όργανα. Και επειδή μιλάτε και για τη Βουλή και στη Βουλή. Υπάρχει πιο ανοιχτή, ας το πούμε έτσι, υπονόμευση. Όχι, μην μείνουμε στο τυπικό και στο γραφειοκρατικό και στο τυπολατρικό. Του σεβασμού των υπολείπων που παίρνουν μέρος σε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπάρχει μεγαλύτερη υποτίμηση από αυτό το πράγμα? Κύριε Πρωτούλη, μιλήστε για το θέμα. Να καθόμαστε όλοι εδώ πέρα και μάλιστα και τον πρόεδρο ανοιχτά, ανοιχτά πάνω εδώ, μιλήστε. Να έρχεστε στα όρθια και να τον πιάνετε και να του λέτε, κύριε, όχι, ξαναβάλτο να ψηφιστεί. Κύριε Πρωτούλη, επειδή ήρθε ένα θέμα, ο περιφερειακός σύμβουλος που μου είπε. Κύριε Πρωτούλη, συζητάμε λοιπόν, το υπαρθμόν ένα θέμα. Εγώ απάντησα είναι θεσμικά. Δύσκολα τα ζητήματα. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε, επειδή άνοιξε κουβέντα, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, τα θέματα, έχετε την πλειοψηφία, έχετε τον τρόπο να τη διαμορφώσετε. Θα τα φέρνετε εδώ και θα τα συζητάτε. Τα πιο σοβαρά ζητήματα. Και εμείς θα επιμένουμε σε αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω μία στο εκατομμύριο. Τα σοβαρά ζητήματα θα έρθουν εδώ και θα συζητηθούν. Ευχαριστούμε. Αυτό.